Βέλεθ. Αλεξανδρόπουλος. Βρήκε χώρο το σούτι κόντρα κόρνερ. Διαμαρτύρεται για χέρι στον Καραντώνη. Εδώ η κίνηση του Αλεξανδρόπουλου και το σούτ στο Γιαννούλη κόρνερ. Βγήκε ο Στάρτζιον, έκλεισε ο Αλεξανδρόπουλος και πήρε μπάλα. Παναθηναϊκός εξαιρετικά μαρκάρι. Καμπετσής, Εμμανουηλίδης η κόντρα κόρνερ. Βάτερμαν δεν βγήκε, πρώτη φορά παίκτης του Παναθηναϊκού πήρε κεφαλιά ο Βέλεθ και την πρώτη και τη δεύτερη. Μπούγκουρας κράτησε. Η σέντρα για την κεφαλιά του Σιένκεφελ στα δίχτυα. 1-0 στο 32, ο Σιένκεφελντ. Διαμαντής, πάσα για το Σαρδινέρο στο χώρο. Ο Ισπανός θέλει να περάσει και να πλασάρει 1-1. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για offside στο 33. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει offside, ο βοηθός άφησε, η κόκκινη γραμμή, η διαφορά κόκκινης μπλε γραμμής είναι το πόσο εκτεθειμένος είναι ο Σαρδινέρο. Ουές, η κόντρα. Νέιρα. Τσιλιανίδης, Νέιρα. Μανουλίδης δεν διώχνει ο Τσιλιανίδης. Κόρνερ στο 66. Νέιρα. Τσιλιανίδη, Σαρδινέρο. Ο Ουές τη σέντρα στην κίνηση το σούτ, ωραίο Στάικος. Εδώ η επίθεση του Όφη είναι καταπληκτική από την αρχή μέχρι το τέλος. Καλύτερη φάση για την ομάδα του Σίμου. Βιαφάνιες. Αλεξανδρόπουλος, ωραία πάσα. Ο Μακέντα, ο Αϊτόρ. Έφερε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι. Ωραίο σούτ στο 79. Σέντρα για Διαμαντή που πήρε την κεφαλιά, ο Διούδης πρόλαβε την κίνηση του Γρίβα, ο οποίος ήταν μια ανάσα από τον κόλ στο 82. Διαμαντής Ελίμοβιτς, τετράδα πλέον πίσω μετά τη φυγή του Γιαννούλη. Ο Αλεξανδρόπουλος βρήκε χώρο και θέλει να τον εκμεταλλευτεί, τους πέρασε όλους και πήγε διαγώνια. Και τα κουνάκι του Αλεξανδρόπουλου, ένα φοβερό δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού. Έργο Αλεξανδρόπουλου, το 2-0 του Καμπετσί στο 87. Καταπληκτική συνεργασία, χάθηκε η μπάλα διότι ο Αλεξανδρόπουλος βλέπει το διάδρομο, θέλει να τον εκμεταλλευτεί, τον ευνοεί η πορεία της μπάλας και πατάει περιοχή και όταν έχει πάει στο τέλος της διαδρομής κάνει ένα καταπληκτικό τακουνάκι, δείτε εδώ ποιητικό από τον Διαμαντή και όταν κλείνουν δύο πάνω του ελευθερώνει εκεί που ο Καμπετζής και αφού έχει πέρασει μπάλα από τον Μακέντα είναι έτοιμος για το 2-0.